Υπομονή για έναν τουλάχιστον χρόνο θα πρέπει να κάνουν όλοι όσοι περιμένουν την έναρξη της λειτουργίας του παιδικού χωριού ΣΟΣ Ιωαννίνων. Η αισιοδοξία που υπάρχει είναι δεδομένη αλλά και ίδιον χαρακτηριστικό των ανθρώπων των παιδικών χωριών που πριν από λίγες ημέρες βρέθηκαν στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουν το τρίτο παιδικό χωριό στην Αλεξανδρούπολη. Μια σειρά γεγονότων που σχετίζονται κυρίως με τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για την ανακατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Παιδόπολη έχουν ως αποτέλεσμα μια μικρή καθυστέρηση. Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών Γιώργος Πρωτόπαπας τόνισε πως έχουν ολοκληρωθεί οι επισκέψεις των μηχανικών και των τεχνικών υπηρεσιών. Εκείνο που θα ακολουθήσει όμως είναι η γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης από τις πολεοδομικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο 2009 να μπορεί να ξεκινήσει κάτι όσον αφορά την επιστημονική και κοινωνική πλευρά της λειτουργίας του χωριού. Είναι και οικονομικά είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποια ενημέρωση και κάποια εξέβρεση κεφαλαίων και βέβαια δυστυχώς έτσι όπως εξελίσσονται και στον ευρύτερο περιβάλλον μας και στην χώρα και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως τα οικονομικά στοιχεία, ήδη βλέπουμε ότι ορισμένες εταιρείες που θα μπορούσαμε να βρούμε να μας βοηθήσουν στις δωρές, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, μην πω ένα χρόνο, θα είναι τις τακτικές.